μετά κάποια αμαρτία τα βαραίνει. Τώρα ή λαθρεπιβάτες ή τσιγάρα ή όλα έχουν αυτή την τύχη. Φορτηγά πλοία που κάποια στιγμή κατασχέθηκαν λόγω μεταφοράς παράνομων φορτίων ή ακινητοποίησης τους λόγω βλάβης. Σήμερα βρίσκονται παροπλισμένα στα λιμάνια της Σούδας, της Παλαιόχωρας και της Κισάμου. Καταλαμβάνει ένα χώρο ο οποίος μπορούν να δέσουν 6-7 πλοία, σκάφη εκεί. Και είναι αμαρτία και ντροπή. Πρέπει ουσιαστικά να φύγει από εδώ, ας πούμε. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του φορτηγού πλοίου Skylark που από τον Φεβρουάριο του 2018 παραμένει στο λιμάνι της Κισάμου, όπου ρημουλκήθηκε όταν παρουσίασε σοβαρή μηχανική βλάβη και του επιβλήθηκε αναγκαστική κράτηση για θέματα ελλείψεων ασφαλούς ναυσιπλοείας. Έκτοτε η πλοιοκτήτρια εταιρεία το εγκατέλειψε μαζί με το πλήρωμά του. Είναι πάνω από 1,5 χρόνο, βγήκε στο πληστηριασμό στις 23 του μήνα. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα, πιθανολογώ ότι το έχει αγοράσει κάποιος. Σε πληστηριασμό βγήκαν 5 ακόμη πλοία που παραμένουν στα λιμάνια της Σούδας και της Παλαιόχωρας. Το Skylark βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς παρατηρήθηκε κλίση μετά από εισρωή υδάτων. Για την υπόθεση του Skylark, το Λιμενικό Ταμείο Χανίων κατέφυγε πρόσφατα στον εισαγγελέα, επισημένοντας τους κινδύνους από το ενδεχόμενο βύθισής του. Πριν από λίγες ημέρες αφαιρέθηκαν τα καύσιμα και τα νερά που είχαν εισχωρήσει στο πλοίο και ο κίνδυνος βύθισης απομακρύνθηκε. Επειδή την χάνει να ήμουν εγώ υπεύθυνος στο πλοίο, σας λέω ότι μόλις το πλοίο πήρε μια μικρή κλίση, ειδοποιήθηκε αμέσως στο Λιμενικό Ταμείο, ήρθε συνεργείο και απομάκρυνε όλα τα πετρελαιοειδή, τα λιπαντικά και δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει ρύπανση. Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα ασφαλούς απομάκρυνσης του πλοίου από το λιμάνι Καβονισίου Κισάμου. Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχουν πολλές τέτοιες υποθέσεις, εκκρεμότητες και καθυστερούν, αλλά η γνώμη μου ότι μπορούσαν να το πισφέσουν. 2 χρόνια πάει πολύ.